Σήμερα θα κάνουμε μια σύγκριση που δεν το περίμενε κανείς. Θα συγκρίνουμε το καινούριο iPhone 16 με το iPhone 4S. Έχουν περάσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια έχουν περάσει τέλος πάντων από αυτές τις δύο συσκευές ενδιάμεσα. Και θέλω να μου πείτε εσείς στα comments τι σας άρεσε περισσότερο, γιατί να σου πω κάτι, η παλιά κλασική φωτογραφία είναι η παλιά κλασική φωτογραφία. Μπορεί να σας αρέσει πιο πολύ. Πού ξέρεις, πάμε να δούμε. Λοιπόν, εντωμεταξύ, ξέρεις, ανοίγει εύκολα εδώ πέρα η φωτογραφική. Εδώ. Κοίτα που ανοίγει εύκολα. Και εδώ στο iPhone 16 βγάζουμε τις default ρυθμίσεις. Όπως ανοίγει κάποιος την εφαρμογή του και απλά θα βγάλει μια φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα είναι ότι την βάζεις στο HDR στο 4S. Αργεί λίγο να την βγάλει φωτογραφία. Οπότε πάμε και ένα χωρίς HDR. Λοιπόν, το κακό ξέρεις ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Ότι τη φωτογραφία του 4S τη βλέπεις σε αυτή την οθονίτσα και τη φωτογραφία του 16 τη βλέπεις σε αυτή την οθόνη. Οπότε προφανώς φαίνεται καλύτερη ούτως ή άλλως. Okay. Αυτό για αρχή. Λοιπόν, θα βγάλουμε μια τώρα αρχιτεκτονική, έτσι, συμμετρική και έτσι. Παρατηρώ ότι δεν έχει τόσο πλούσια χρώματα, αλλά αυτό μπορεί να φταίει πραγματικά η οθόνη, οπότε δεν είμαι σίγουρος. Θα κάτσουμε σε λίγο να τους δούμε το πρώτο πακέτο φωτογραφιών. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τώρα την κούνια που είναι ροζ. Ένα άλλο χρώμα που δεν έχουμε φωτογραφίσει μέχρι στιγμής. Πω, πολυχρωμία εδώ. Άκου, εδώ είναι πιο πολύχρωμα από ό,τι θέλω. Δηλαδή, πραγματικά, αντικειμενικά, είναι λίγο προς τα αριστερά εδώ. Η αντικειμενική φωτογραφία θα πω ότι είναι αυτή, παρά αυτή που έβγαλε από μόνο του. Δεν του το είχα να βάλει πιο πολύ κοντράστ, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, άκου να σου πω εδώ τι έχει. Κοίτα, το Arch 4, δεν μπορώ να καταλάβω το HDR τη διαφορά, γιατί η οθόνη προφανώς δεν είναι HDR, οπότε... Πώς θα την καταλάβεις όντως διαφορά εφόσον η οθόνη δεν μπορεί να είναι HDR? Ξέρεις εσύ τι μου. Πού το ξέρεις εσύ εγώ. Η φωτογραφία του iPhone είναι πιο αντικειμενική στο ροζ, στο ότι δεν είναι τόσο ροζ όσο είναι στο iPhone 16. Δηλαδή δεν είναι και άσχημο εδώ που τα λέμε. Ωχ, δυσκολεύεται εδώ τώρα. Εδώ τώρα το 4, τώρα πάει. Τώρα δυσκολευτήκαμε πολύ. Για δείξα εδώ πώς είναι τα πράγματα. Δυσκολεύτηκε εδώ. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Άντε, θα βγάλω και ένα πιο φωτεινό εδώ. Προσπαθεί το iPhone 4, να λέμε την αλήθεια. Προσπαθεί. Την προηγούμενη φορά που έκανα αυτό το βίντεο ήταν iPhone 12, αν δεν κάνω λάθος, vs iPhone 4S. Και όντως οι διαφορές ήταν πολύ μικρότερες από ό,τι περίμενα. Τώρα, έτσι όπως σας βλέπω αυτή τη στιγμή, οι διαφορές είναι αρκετά μεγαλύτερες από ό,τι πίστευα τέλος πάντων ότι θα είναι. Πες μου βέβαια πώς βλέπεις τα σχόλια της φωτογραφίας αυτή τη στιγμή, γιατί να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δυσκολεύεται το iPhone 4S εκεί πέρα που είναι έτσι πολύ φωτεινά με πολύ σκοτεινά μαζί, δεν είναι τόσο έτσι πολύχρωμη φωτογραφία, ας το πούμε, να έχει τόσο βάθος χρωμάτων, γιατί έβγαζε 8-bit φωτογραφίες λογικά, τεχνικός όρος, για όσους ξέρουν θα καταλάβουν, δεν έχει τόσα δισεκατομμύρια χρώματα όσο θα έπρεπε, ας πούμε. Και σίγουρα δεν τα βλέπω και καλά στην οθόνη εδώ. Γι' αυτό θέλω να μου γράψει και εσύ τι πιστεύεις τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι μέσα εκεί με τα παιχνίδια μου δυσκολεύτηκε λίγο. Παρ' όλα αυτά, να του δώσουμε όμως ότι σαν σχέδιο ήταν πάρα πολύ μπροστά και επίσης αυτό το κοίτα μέγεθος είναι τέλειο για μια εταιρική συσκευή, ένα μικρό iPhone. Θα μου πεις το iPhone, τα iPhone mini δεν πούλησαν, οπότε μάλλον ο κόσμος δεν τα θέλει. Αλλά εγώ θα πω ότι για throwback σχέδιο, όπως φαίνεται, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή. Εντάξει, βέβαια στη selfie έχει πολύ μεγάλη διαφορά, εντάξει. Ας μην το σχολιάσουμε, γιατί selfie όντως έχει διαφορά, μπορεί να το δεις από χιλιόμετρα μακριά. Επίσης και το βράδυ θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά, οπότε προτείνω αυτό να μην το δοκιμάσουμε, γιατί βράδυ φωτογραφίες με τα παλιά iPhone δεν έβγαινε και με τα παλιά κινητά γενικά. Επίσης θέλω να παρατηρήσετε τη διαφορά του sensor του ενός με του άλλου. Κοίτα πόσο μικρότερες ήταν οι κάμερες, κοίτα το λίγο. Είναι απίστευτα μεγάλη η διαφορά, το ότι μπορεί να είναι τώρα 25πλάσιος από ό,τι ήταν τότε. Επίσης, ξέρεις τι παρατηρώ? Ότι είναι πάρα πολύ σφιχτή η κάμερα του 4S. Πολύ ζουμάριστη, πάρα πολύ ζουμάριστη. Του λείπει λίγο contrast, λίγο... Αχ, εντάξει, κοίτα. Πότε βγήκε το 4S? Το 2010. Από εκεί. 11, είναι 13 χρονών. Για 13 χρονών συσκευή και να έχει και HDR, το βλέπω που το βλέπω το HDR, είναι τέλειο. Και θα δείξω και ένα βίντεο περίεργεια. Θα το βάλουμε τώρα πάνω. Και αυτό είναι ένα βίντεο από το 4S, για κοίτα από εκεί. Οπ, άκουσε με, Άλεξ, το stabilization είναι πάρα πολύ καλό. Προσπαθώ, κάνω ninja walk. Άκου, το selfie video είναι καλό. Το selfie video είναι μια ιδέα. Μ' αρέσει το βίντεο, κοίτα το. Δεν είναι άσχημο. Δεν ξέρω πώς με τραβάει τώρα, το βλέπεις. Ναι. Νομίζω είναι 720p αν δεν κάνω λάθος. Κάνει και zoom όταν τραβάω. Όχι, εντάξει, είπαμε. Κάπου τώρα κι εγώ, εντάξει, κάπου έλεγα.
Και γρήγορα σε έφτιαξε ένα πίσω εδώ πέρα. Κοίτα. Ναι. Φίλε, άκου, το βίντεο είναι καλό και ο ήχος είναι καλός. Τι διατήρηση έχω παίξει σε αυτό το iPhone 4S. Είχε πέσει πάρα πολλές φορές. Μπράβο του. Είδες, τότε τα έφτιαχναν για να μην χαλάνε τα πράγματα. Έχει και ένα πολύ random ping pong εδώ που έχουμε, αλλά δεν πειράζει, θα το βγάλω φωτογραφία. Πατάω το preview και κάνει και λίγο ώρα να τη φτιάξει. Ήμασταν έτσι, κολλάει περισσότερο λίγο το 4S τώρα, επειδή απλά έχει παλιώσει, έχουν περάσει οι καλές του ημέρες τέλος πάντων. Εντάξει, σε λεπτομέρεια, δεν είναι και άσχημη παρόλα αυτά, θα πω εγώ. Δεν του λείπει λίγο saturation και αυτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλει να τη φτιάξει τη φωτογραφία. Εντάξει, δεν τη βλέπω τη φωτογραφία. Τα μάτια μου εδώ δεν βλέπω κάτι τόσο πολύχρωμο όσο βλέπω το ping pong αυτή τη στιγμή στο iPhone 16 στο default προφίλ. Okay. Ούτε όμως τη βλέπω τόσο άχρωμη σαν το iPhone 4S. Αν το πάρεις όμως με βάση χρώματος, είναι πιο αντικειμενική του 4S φωτογραφία παρά το iPhone 16. Και αυτό είναι λίγο στις μέρες μας είναι ένα trend. Γιατί από εκεί που το iPhone υποτιθέμενα έβγαζε αντικειμενικές φωτογραφίες, το έχουν γυρίσει για να βγάζει απλά πιο ωραίες φωτογραφίες. Να σου αρέσουν πιο πολύ και να είναι πιο έτοιμες. Έτσι όπως κάνουν και άλλοι κατασκευαστές. Οπότε, τι σου αρέσει περισσότερο, να είναι αυτό που βλέπεις και να μην είναι και τόσο sexy καμιά φορά, ή να είναι όντως πιο ωραίες φωτογραφίες, λίγο πιο έτοιμες, όχι ψεύτικες, αλλά λίγο πιο όμορφες, λίγο πιο πλούσιες, ας πούμε. Τι προτιμάς, γράψτε μου στα comments. Γράψτε μου κάτω ποιο σου άρεσε και αν εντυπωσιάστηκε από κάποια φωτογραφία. Ήταν ένα διαφορετικό βίντεο σήμερα και θα τα πούμε σε μια άλλη φωτογραφική σύγκριση. Αυτό δεν ξέρω τι ήταν στο τέλος γενικά, δεν ξέρω να το ξαναπάω, λες.